Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα τεύχη 74 και 75 από το θορυκτό Bismarck της Hassett στην ΕΡΑ 200. Τώρα στο τεύχος νούμερο 74, όπως βλέπετε έχουμε το μοτέρ που είναι για αεροκαταβάζει τα πυροβόλα 380 χιλιοστών. Πίνασω εδώ. Σε αυτό το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε αυτό το αυτοκόλλητο ταμπελάκι που λέει Β22 και μετά να το βιδώσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτές τις δύο υποδοχές με δύο βίδες. Εδώ θα το προσέξουμε να τοποθετήσουμε το μοτέρ, αυτός ο σταυρός που έχει εδώ στο προσινό σημείο που είναι ο άξονας του μοτέρ, να ταιριάζει με την αντίστοιχη υποδοχή που έχει πάνω στο μηχανισμό που ανεβοκατεβάζει τα πυροβόλα. Θα βάλουμε το μοτέρ στη θέση του και μετά θα το βιδώσουμε με δύο βίδες. Θα δώσουμε πρώτα τη μία βίδα, δεν χρειάζεται να τη σφίξουμε εντελώς. Μετά θα βιδώσουμε και τη δεύτερη από την άλλη πλευρά. Και μετά θα σφίξουμε και τις δύο βίδες για να πατήσει σωστά το μοτέρ. Και έτσι μπορείτε να δείτε και όλες πως φαίνεται. Τοποθετήσαμε και το μοτέρ που ανεβοκατεβάζει τα πυροβόλα και αυτό ήταν το μόνο που είχαμε να κάνουμε στο τεύχος 54. Και τώρα θα πάμε στο τεύχος νούμερο 55 που είναι να τοποθετήσουμε κάποια κομμάτια πάνω στο κατάστρωμα. Τώρα στο τεύχος νούμερο 75 έχουμε άλλο ένα κομμάτι από το σκάφος του πλοίου που μπαίνει εδώ στην αριστερή πλευρά κάτω, στο κάτω, το μισοπιο κάτω τμήμα και ενώνεται με τρεις βίδες αυτά τα τρία σημεία. Το πρώτο είναι να τοποθετήσουμε το κομμάτι σε αυτές τις τρεις υποδοχές. Και μετά θα το βιδώσουμε με τρεις βίδες. Ξεκινήσω πρώτα από τις δύο κάτω βίδες, μάλλον όλες κάτω είναι, από τις δύο εδώ που είναι στο πλάι και μετά θα βάλουμε στην προστινή. Μόλις βάλουμε και τις τρεις βίδες, θα τις φίξουμε και τις τρεις μετά για να πατήσει σωστά το κομμάτι με το υπόλοιπο. Ωραία, όπως βλέπετε βάλαμε και αυτό το κάτω κομμάτι. Αυτό μόνο το κομμάτι από ό,τι βλέπω είναι και αυτό το πορτάκι που θα ανοίγει και θα φαίνεται μία από τις τουρμπίνες του πλοίου που θα μας δώσει σε τεύχος αρκετά πιο κάτω. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος είναι στο τεύχος 92 που μας δίνει την τουρμπίνα και μπαίνει σε αυτό εδώ το σημείο και μετά έχει πορτάκι που ανοιγοκλίνει σε αυτό το σημείο του σκάφους και φαίνεται η τουρμπίνα. Λοιπόν, αυτό ήταν και το κομμάτι που έπρεπε να βάλουμε στο τεύχος νούμερο 75. Και τώρα θα πάμε σε κάποια κομμάτια που μπαίνουν πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε κάποια πλαστικά κομμάτια πάνω σε αυτό το κομμάτι του καταστρώματος που ήταν το πρώτο που είχαμε πάρει. Αυτά είναι αυτές εδώ οι δέστρες που μπαίνουν δύο εδώ δεξιά και δύο εδώ αριστερά και μετά θα βάλουμε και δύο γλίστρες
που είναι αυτά εδώ τα κομμάτια που μπορείτε να δείτε, τα οποία μπαίνουν σε αυτό το σημείο, μία αριστερά και μία δεξιά, εδώ σε αυτές τις δύο υποδοχές. Μόλις ξεκινήσουμε από τις δέστρες, με τις δύο από τη δεξιά πλευρά, βάλουμε λίγη υγρή κόλλα. Προσοχή βέβαια για να μην λερώσουμε το κατάστρωμα. Εδώ θα μπορούσαμε να τις κολλήσουμε και από την κάτω πλευρά αν θέλαμε, αλλά τώρα εντάξει θα τις κολλήσω από την πάνω πλευρά. Θα τις πατήσουμε μέχρι να πατήσουν σωστά μέσα στην υποδοχή που μπαίνουν. Βάλαμε τη μία από τη δεξιά πλευρά. Θα βάλουμε και τη δεύτερη. Εγώ όλα αυτά τα κομμάτια, τα πλαστικά, τα κολλάω με υγρή κόλλα. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολη από όλες και δεν λερώνουμε και τις γύρω περιοχές με λίγη προσοχή. Πάμε τα πιέζουμε αυτά να πατήσουν σωστά. Να βάλουμε τις δύο από τη δεξιά πλευρά και εδώ θα βάλουμε τις δύο από την αριστερή. Τώρα από εδώ και πέρα επόμενα τεύχη του Βίσμαρκ και από εδώ και κάτω θα βάζουμε πολλά τέτοια κομμάτια. Θα αρχίσει να γίνεται και λίγο πιο περίπλοκη η κατασκευή γενικά. Το πλοίο δυσκολεύει από εδώ και κάτω. Αρκετά. Και βέβαια τα πιο δύσκολα είναι προς το τέλος. Ένα δύσκολο τεύχος θα το δούμε πιο κάτω, είναι το 78 που έχει το πρώτο κατάρτι του Βίσμαρκ. Ωραία, βάλαμε τις 4 δέστρες. Εδώ θα βάλουμε και 2 γλίστες που μπαίνουν δεξιά και αριστερά από μία. Μπαίνει σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μια λαβίδα για μεγαλύτερη ευκολία. Θα βάλουμε και την άλλη από την άλλη πλευρά. Πάμε όταν βάζουμε κόλλα, προσέχουμε όσο γίνεται να μην λερώνουμε τις διπλανές περιοχές και μένουν σημάδια. Και θα βάλουμε και τη δεύτερη. Θα θέλουμε, επειδή αυτές είναι λίγο χαλαρές σε σχέση με τις δέστρες, μπορούμε να βάλουμε και λίγη λεπτόρες στη γλυκόλα. Να με προσοχή βέβαια. Έτσι τελειώσαμε και με αυτά τα 4 πρώτα κομμάτια. Τώρα για να βάλουμε, μπαίνουν ακόμα κάποιες καταπαχτές. Ένα άλλο κομμάτι που μπαίνει σε αυτό εδώ το σημείο νομίζω είναι και αυτό καταπαχτή. Και μετά μπαίνουν και 4 κομμάτια
εδώ στη βάση από τον πύργο με τα πυροβόλα 380 χιλιοστών. Για το κάνουμε αυτό, όπως και για αυτά τα κομμάτια, πρέπει να συνδέσουμε αυτό το τηλεκοντρόλ που είχαμε πάρει στο τεύχος, δεν μπορώ να το δείτε τώρα, να σας το δείξω, που είχαμε πάρει στο τεύχος 18 και για να μπορέσουμε να περιστρέψουμε τον πύργο. Θα το δείτε τώρα στη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα αφού κάνουμε όλες τις συνδέσεις, θα πατήσουμε το κουμπί να γυρίσει ο πύργος. Θα το σταματήσουμε εδώ σε αυτό το σημείο για να μπορέσουμε να βάλουμε κάποια κομμάτια που μπαίνουν εδώ στο εμπρός μέρος και στο πίσω. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι που μπαίνει σε αυτό το σημείο. Θα βάλουμε λίγη κόλλα στο σημείο που πατάει το κομμάτι. Φέρουμε και λίγο πιο εδώ να το δείτε καλύτερα. Εδώ σε αυτό το σημείο μπαίνει αυτό εδώ το κομμάτι. Όπως βλέπετε, αλλά θα μπει με το μέρος που είναι πιο χαμηλό, θα κοιτάζει προς την εμπρός πλευρά. Γιατί είναι κάπως υπερυψωμένο αυτό το κομμάτι. Και θα το πατήσουμε να κάτσει στη θέση του. Τώρα θα βάλουμε δύο καταπαχτές, μία μάλλον καταπαχτή που μπαίνει σε αυτό εδώ το σημείο, στην εμπρός πλευρά. Σε όλη την επιφάνεια που θα πατήσει το κομμάτι. Τώρα βλέπουμε πως είναι το σχέδιο της καταπαχτής και θα την τοποθετήσουμε στη θέση της να πατήσει μέσα. Μπορούμε να την πατήσουμε και από την πάνω πλευρά για να πατήσει σωστά. Εδώ να πω ότι σε αυτά τα σημεία έχω κάνει, σε αυτά τα κομμάτια μάλλον, έχω κάνει και παλαιώση με σκούρο γκρίγου όπως κάνω σε όλα τα κομμάτια του πλοίου. Και τώρα θα συνεχίσουμε με τις δύο καταπαχτές που μπαίνουν στο πίσω μέρος. Τώρα θα συνεχίσουμε να βάλουμε άλλες δύο καταπαχτές που μπαίνουν σε αυτά τα δύο σημεία. Βάλουμε πάλι κόλλα στο σημείο που θα μπει. Και μετά μια λαβίδα μπορούμε να τη βάλουμε στη θέση της. Για να το πατήσουμε λίγο από την πάνω πλευρά για να κάτσει σωστά. Βάλαμε τη μία. Τώρα θα βάλουμε και τη δεύτερη. Στην αριστερή πλευρά. Για την τρίτη καταπαχτή και τώρα την πατήσαμε για να κάτσει σωστά στη θέση της. Τώρα αφού βάλαμε αυτά, μας μένουν τα τέσσερα τελευταία κομμάτια που μπαίνουν στο πλάι δεξιά και αριστερά στη βάση του πύργου. Τώρα για να μας βολέψει να βάλουμε τα κομμάτια, θα ανοίξουμε πάλι τον πύργο.
και θα το κλείσω μόλις φτάσει σε ένα σημείο. Τώρα θα βάλουμε το πρώτο κομμάτι που είναι αυτά εδώ. Τα κομμάτια μπαίνει σε αυτό το σημείο και το ίδιο μπαίνει και από την δεξιά πλευρά. Βάλουμε λίγη κόλλα στις υποδοχές, θα μπει το κομμάτι. Μετά με μια λαβίδα θα το βάλουμε στη θέση του. Τώρα γυρίσαμε πάλι τον πύργο από άλλη κατεύθυνση για να βάλουμε το δεύτερο κομμάτι που είναι αυτά εδώ, όπως μπορείτε να δείτε. Αυτά μπαίνουν στο πίσω μέρος, αυτές εδώ τις δύο υποδοχές. Βάλουμε λίγη κόλλα πάλι. Αυτά τα κομμάτια να πω ότι πρέπει να τα πιέσουμε να μπουν μέχρι μέσα εντελώς για να πατήσουν σωστά. Βάλαμε και αυτό το κομμάτι στη θέση του και μπορούμε να ενισχύσουμε για λίγο την κόλληση με λίγη γρήγορη υγρή κόλλα. Και ενώ βάλαμε τα κομμάτια από την αριστερή πλευρά, τώρα θα βάλουμε και τα άλλα δύο από τη δεξιά. Λοιπόν, βάλαμε και τα τελευταία δύο κομμάτια που μπαίνανε στη βάση του πύργου με τα πυροβόλα 380 χιλιοστών και τελειώσαμε και με το τεύχος 75. Να πούμε εδώ ότι στο τεύχος νούμερο 74 βάλαμε το μοτέρ που ανεβοκατεβάζει τα πυροβόλα και στο τεύχος νούμερο 75 βάλαμε ένα κομμάτι από το σκάφος του πλοίου και διάφορες άλλες λεπτομέρειες που μπαίνουν πάνω στο κατάστρωμα, όπως και τέσσερα κομμάτια που μπαίνουν στη βάση που πήγουν με τα πυροβόλα 380 χιλιοστών. Αυτή ήταν, να δούμε κιόλας πως βγαίνει ο πύργο μας, αν εμποδίζουν αυτά τα κομμάτια να λειτουργεί σωστά, αν τα έχουμε βάλει σωστά στη θέση τους. Όπως βλέπετε κάνει τη χαρακτηριστική καθυστέρηση των 5 δευτερολέπτων, ξαναγυρίσει στη θέση του. Λοιπόν, αυτή ήταν και η κατασκευή των κομματιών, συναρμολόγησμα των κομματιών από τα τεύχη 74 και 75 από το Bismarck της καθυστέρησης Νέα 200. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε και ένα like και θα τα ξαναπούμε πάλι με τη συναρμολόγηση από τα επόμενα τεύχη. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Γεια σας.